Η αστική επανάσταση του 1821 είναι επίκαιρη και διαχρονικό το μήνυμα και αποδεικνύει ότι ο αποφασισμένος και οργανωμένος λαός μπορεί να νικήσει αντιπάλους που φαντάζουν ανίκητοι. Οι συνθήκες βέβαια άλλαξαν από τότε μέχρι σήμερα, η ουσία έμεινε η ίδια. Το μήνυμα όμως παραμένει το ίδιο και ανεξίτηλο. Ότι όταν οι λαοί είναι ενωμένοι, μπορούν πραγματικά να θριαμβεύσουν. Οι επαναστάσεις πάντα αποτελούσαν όχημα κοινωνικής προόδου που ανατρέπει τις ιστορικά ξεπερασμένες τάξεις και την εξουσία τους. Η αστική επανάσταση του 1821 είχε τότε ως φορέα της, φορέα προόδου, την αστική τάξη. Σήμερα, 200 χρόνια μετά, αυτή η αστική τάξη έχει σταματήσει πλέον να αποτελεί δύναμη προόδου. Σήμερα, ο νέος φορέας των επαναστατικών αλλαγών είναι η εργατική τάξη που μαζί με τους συμμάχους της θα κάνει την έφοδο στα ουράνια, εγκαθιδρύοντας τη νέα κοινωνία, την σοσιαλιστική. Και περνώντας στις συμβάσεις. Κύριε Πρόεδρε, καλούμαστε να πάρουμε θέση για δύο διεθνείς συμβάσεις. Ως προς την πρώτη, σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Επικοινωνιών. Η σύμβαση αυτή είναι μια διακρατική σύμβαση στην οποία συμμετέχουν 48 χώρες και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δηλαδή μια συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την τροποποίηση της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης των Οργανισμών Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών ιδρύεται ένας οργανισμός, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επικοινωνιών, στο οποίο συγχωνεύονται τα αρχικά προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη των Οργανισμών Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ραδιοεπικοινωνιών και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Τηλεπικοινωνιών σαν συμβουλευτικό κέντρο εμπειρογνωμοσύνης στην Προεδρία και τις Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Οργανισμών Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών. Αυτή λοιπόν η σύμβαση, η τροποποίηση της σύμβασης αξιοποιείται ως εργαλείο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της απελευθέρωσης και της εμπορευματοποίησης του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομείων. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επικοινωνιών αποσκοπεί, όπως αναφέρει και η έκθεση συνεπειών ρύθμισης, να συμβάλλει στη δημιουργία μιας δυναμικής αγοράς στον τομέα των ευρωπαϊκών ταχυδρομικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Όλες αυτές οι αλλεπάλληλες τροποποιήσεις των τηλεπικοινωνιακών κανόνων είναι για να διαμορφώσουν κοινά κριτήρια για την εκχώρηση του ραδιοφάσματος σε εθνικό επίπεδο ως προϋπόθεση για να δημιουργηθούν κίνητρα για επενδύσεις σε ευρωζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας. Προς την ίδια κατεύθυνση άλλωστε είναι και η αναδιατύπωση της οδηγίας για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που κυρώθηκε πριν από λίγο καιρό από την Ολομέλεια και επιδιώκει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των ευρωπαϊκών μονοπωλίων στον τομέα των νέων τεχνολογιών για την πολύ υψηλή χωρητικότητα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και τα δίκτυα ευρυζωνικής υψηλής ταχύτητας, τα 5G, καθώς και η τροποποίηση του κανονισμού για την ίδρυση του φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που προωθεί τη δημιουργία ενιαίου οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο αυτή η ταχύτητα τροποποιήσεων στην Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία Τηλεπικοινωνιών. Μήπως με αυτόν τον τρόπο οι ευρυζωνικές υποδομές, το ραδιοφάσμα, γενικά η τεράστια ανάπτυξη επιστήμης και τεχνολογίας θα μειώσουν τα δεινά των εργαζομένων και θα καλυτερέψουν τη ζωή τους? Όχι, λέμε εμείς. Ακριβώς το αντίθετο θα συμβεί. Θέλει να εγγυηθεί τις επενδύσεις, να διασφαλίσει την κερδοφορία των ευρωπαϊκών ομίλων στον ανταγωνισμό τους με τα αντίπαλά τους στην Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Ινδία. Γι' αυτό απελευθερώνει εντελώς την αγορά τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, ιδιωτικοποιεί τα ελληνικά ταχυδρομεία,
ό,τι απέμεινε κρατικό δίνοντάς τους πρίκα όλες τις δημόσιες υποδομές, την λαϊκή περιουσία. Ο λαός και η νεολαία έχουν πικρή πείρα από τις συνέπειες απελευθέρωσης των αγορών. Η πρόσβασή τους στις παραδοσιακές ηλεκτρονικές επικοινωνίες θα παραμείνει ακριβή, οι νέες τεχνολογίες, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα θα είναι απρόσιτα. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ελεύθερα τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, αρκεί να βγάλουν από τη μέση τα μονοπόλια, τις ενώσεις και την εξουσία τους για να ζήσουν τη ζωή που τους αξίζει και μπορούν. Οι γενικότερες εξελίξεις στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αυξάνουν σημαντικά τις δυνατότητες για συνδυασμένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγών. Δημιουργούν προϋποθέσεις αύξησης της παραγωγικότητας και επομένως μείωση του εργάσιμου χρόνου, αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, εύκολης πρόσβασης του εργαζόμενου στις δημόσιες υπηρεσίες. Η αναγκαιότητα ανάπτυξης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι επομένως αυτονόητη. Εξίσου προφανής είναι και ορισμένες ανάγκες που μπορούν να αποτελέσουν στόχους ανάπτυξης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε επιμέρους τομείς, σημαντικούς, όπως για παράδειγμα στον τομέα της υγείας, η αξιοποίηση της τηλεϊατρικής, η διασύνδεση των νοσοκομείων, των ερευνητικών ινστιτούτων, των πανεπιστημίων και πολλά άλλα. Θα μπορούσε κανείς να συνεχίσει αναδεικνύοντας σε κάθε επιμέρους τομέα ανάλογες ανάγκες και στόχους. Όμως, το βασικό στρατηγικό ερώτημα σχετικά με το μέλλον των ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι αν το καθολικό και βασικό δικαίωμα στην επικοινωνία πρέπει να αποτελεί εμπόρευμα ή αντίθετα πρέπει να κατοχυρωθεί ως κοινωνικό αγαθό. Σήμερα αναμετρούνται δύο στρατηγικές. Η πρώτη είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθείται και θεωρεί την επικοινωνία, την ενημέρωση, το ψηφιακό μέρισμα, το φάσμα των συχνοτήτων σαν εμπόρευμα, και η δεύτερη στρατηγική είναι αυτή που υποστηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η οποία θεωρεί σαν δημόσια αγαθά τα κοινωνικά δικαιώματα στην επικοινωνία, στην πληροφορία και στην ενημέρωση. Η διέξοδος, εκείνη δηλαδή που προτάσει τις λαϊκές ανάγκες και εστιάζει στις πολιτικές προϋποθέσεις για τη συνδυασμένη υλοποίησή τους, δηλαδή την κοινωνικοποίηση των βασικών μέσων παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασμό και τον εργατικό έλεγχο, είναι αυτή που προτείνει το ΚΚΕ, μέσα φυσικά σε ένα πλαίσιο λαϊκής οικονομίας με ενιαίο κρατικό φορέα επικοινωνιών που μπορεί να διασφαλίσει την φθηνότερη, ευκολότερη, ταχύτερη και ασφαλή πρόσβαση όλων των πολιτών σε ένα μεγάλο εύρος μέσων και υπηρεσιών, να εντάξει την ευρυζωνικότητα στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας. Τώρα, σε σχέση με την δεύτερη σύμβαση, πρόκειται για μια συμφωνία του 2013. Αφορά τη συμμετοχή της Ελβετίας στο Ευρωπαϊκό Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δορυφορικής Πλοήγησης στα πλαίσια του προγράμματος Γαλιλαίο και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πλοήγησης. Την ΕΓΝΟ. Η δορυφορική πλοήγηση δεν είναι όμως κάτι ουδέτερο, δεν είναι κάποιο ουδέτερο πρόγραμμα. Η δορυφορική πλοήγηση είναι μια ιδιαίτερα σημαντική διαστημική εφαρμογή με πολλαπλές χρήσεις. Η ανάπτυξη του συστήματος δορυφορικής πλοήγησης Γαλιλαίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν μια συμβολή στην ανθρωπότητα, στην αυσιπλοεία, στην πλοήγηση αεροπλάνων, ακόμα και στον εντοπισμό και διάσωση ανθρώπων, αν δεν είχαμε σοβαρές ενδείξεις ότι οι Ευρωπαίοι υπεριαλιστές το προορίζουν και για τη στρατιωτική χρήση στα πλαίσια των ανταγωνισμών των υπεριαλιστικών κέντρων, παρά τις διαβεβαιώσεις της σύμβασης ότι πρόκειται για καθαρά μη στρατιωτικό σύστημα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώκει το δικό της μερίδιο όμως στον έλεγχο του διαστήματος για λογαριασμό των δικών της μονοπωλιακών ομίλων. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διάστημα στα πλαίσια της Παγκόσμιας Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σαφώς και στρατιωτικό χαρακτήρα. Υπάρχουν σήμερα υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διάστημα στα πλαίσια του Γαλιλαίου και του ΕΓΝΟΣ μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για στρατιωτικούς σκοπούς στα πλαίσια της κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, σημειώνεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γενάρη του 2020 για την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας και καλεί να ενισχυθεί η στρατηγική διάσταση του διαστημικού τομέα για την Ευρώπη, ενθαρρύνοντας μια φιλόδοξη διαστημική πολιτική η οποία μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας και τονίζει την ανάγκη προόδου στην ανάπτυξη τεχνολογιών τόσο με στρατιωτικές όσο και με μη στρατιωτικές εφαρμογές.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικροτεί την ανακοίνωση για τη δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικής και Διαπιστημικής Βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα διαθέτει αρμοδιότητα να υποστηρίζει, να συντονίζει και να συμπληρώνει τις δράσεις κρατών μελών στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, και έρχεται να επαναλάβει την πρότασή του να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα αυτό με ποσό 16,9 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται λοιπόν για απίθμενη υποκρισία, η δήθεν έκκληση της έκθεσης για τη μη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος, χαρακτηριστική απόδειξη της προκλητικής διγλωσίας των πολιτικών εκφραστών του υπεριαλισμού. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η δεύτερη είναι ο διακηρυγμένος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαστημική πολιτική της και το σύστημα πλοήγησης να χρησιμοποιηθεί στη λεγόμενη αντιτρομοκρατική πολιτική της, δορυφορικός εντοπισμός θέσεων, παρακολούθησης και άλλα πολλά, καθώς και στην επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαστημικές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχονται να συμπληρώσουν ένα ήδη γιγάντιο πλέγμα καταστολής, παρακολούθησης και φακελώματος, με ενίσχυση των υπαρχόντων συστημάτων φακελώματος και προγραμμάτων εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του νόμου. Η διαστημική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης ενισχύει και τα ευρωπαϊκά μονοπόλια του κλάδου και ανοίγει νέα πεδία κερδοφορίας τόσο για τις πολεμικές βιομηχανίες όσο και για τους ομίλους που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών με τις μεταφορές, όπως για παράδειγμα εντοπισμός παρακολούθηση θέσεων, τα δεδομένα, όπως για παράδειγμα το Big Data και άλλα πολλά. Η ενίσχυση λοιπόν των μονοπωλίων γίνεται με άφθονο ευρωενωσιακό χρήμα. Μάλιστα, την περίοδο 2007-2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε το αστρονομικό ποσό το 5,25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αντίστοιχα, 2014-2020, 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εκτιμήσεις λοιπόν της Επιτροπής είναι ότι για κάθε ευρώ που επενδύθηκε σε αυτό τον τομέα, η επιστροφή ή με άλλα λόγια το κέρδος των επιχειρήσεων του κλάδου ήταν 3 έως 4 ευρώ. Η συνεργασία με την Ελβετία, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, και η συμμετοχή της στα διαστημικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει στόχο να διευρύνει την καπιταλιστική αγορά για τα μονοπόλια, την έρευνα και τη μεγαλύτερη σύνδεσή της με τους μεγάλους ομίλους, ενώ ενισχύει και την στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την καταστολή, την παρακολούθηση, το φακέλωμα στο όνομα της καταπολέμησης τρομοκρατίας. Επομένως, η συγκεκριμένη συμφωνία είναι σε βάρος των εργαζομένων και της Ελβετίας και όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι σε αντιδραστική, αντιλαϊκή κατεύθυνση. Είναι πραγματικά κρίμα τα πιο προχωρημένα επιτεύγματα του ανθρώπου να χρησιμοποιούνται εναντίον του. Είναι όμως κάτι το αναπόφευκτο, ένα αναπόφευκτο μάλλον χαρακτηριστικό του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Στην πολιτική που εμπορευματοποιεί και στρατιωτικοποιεί το διάστημα, δεν μπορούμε παρά να προβάλλουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση. Γι' αυτό και το ΚΚΕ καταψηφίζει και αυτή τη δεύτερη σύμβαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή.